ευνηδίασε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνησή μας δεν έμεινε ούτε αδρανής, ούτε αμήχανη. Αντίθετα, αντέδρασε έγκυρα και αποφασιστικά, με κορυφαία και πρώτη προτεραιότητα, την πρόληψη της δημόσιας υγείας, αλλά και το θέμα της κοινωνικής συνοχής. Έτσι πήραμε μέτρα στήριξης και για εργαζόμενους και για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και άνεργους, για όλη την κοινωνία. Κρίσιμος παράγοντας για το επόμενο διάστημα είναι να επικρατήσει ψυχραιμία, νυφαλιότητα, αλληλεγγύη και κυρίως αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης, ώστε όλοι μαζί να κλείσουμε τον κύκλο της κρίσης και να βγούμε από αυτή με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Οι τρεις δέσμες μέτρων που έχουμε εξαγγείλει και υλοποιούνται μέχρι σήμερα, αλλά και η τέταρτη που ανακοινώνουμε σήμερα, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο δίχτυ προστασίας που άπλωσε έγκαιρα η κυβέρνηση, συγκρατώντας τις απολύσεις, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίας, δίνοντας προσωρινά εργαλεία ευελιξίας στις επιχειρήσεις, όλες αυτές που πλήττονται, και φυσικά ανακουφίζοντας εργαζόμενους και εργοδότες από το βάρος των έκτακτων οικονομικών υποχρεώσεων. Κοινός παρανομαστής όμως για όλα αυτά τα ανακουφιστικά μέτρα είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Με τις σημερινές ανακοινώσεις ολοκληρώνεται ένα συγκροτημένο πακέτο μέτρων που δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο ανακούφισης και ελπίδας για τους εργαζόμενους, που δίνει παράλληλα σημαντικές ανάσες βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα ως κυβέρνηση τα τρία συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας, ένα τέταρτο κύκλο μέτρων στήριξης για την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Κεφάλαιο 1. Ειδικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες στοιχεία αιτήσεων. Την προηγούμενη εβδομάδα άνοιξε η ειδική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, στην οποία οι εργοδότες συμπλήρωσαν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα και αιτήθηκαν, πρώτον, μείωση 40% του επαγγελματικού μισθώματος και δεύτερον, αναστολή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους, προκειμένου οι εργαζόμενοι με τη σειρά τους να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Η ειδική πλατφόρμα για τους εργοδότες επιχειρήσεων που έκλεισαν με διοικητική εντολή θα είναι ανοιχτή μέχρι 31 Τρίτου. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν κάνει αιτήματα 295.246 επιχειρήσεις που αφορούν 410.705 εργαζόμενους. Στην ίδια πλατφόρμα θα συνεχίσουν να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο και οι εργοδότες επιχειρήσεων που έχουν πληγεί βάση ΚΑΔ και θα ενταχθούν και οι επιχειρήσεις που οι ΚΑΔ τους ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, την 1η Απριλίου 2020 θα ανοίξει και η ειδική πλατφόρμα supportemployees.eka.gr για τους εργαζόμενους που θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Εργασίας, ώστε και οι εργαζόμενοι να συμπληρώσουν τα ειδικά ηλεκτρονικά έντυπα τόσο για τη μείωση 40% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας τους για εργαζόμενους επιχειρήσεων που έκλεισαν από κρατική εντολή, όσο και για να λάβουν την αποζημίωση του ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ. Από σήμερα, 30 Τρίτου 2020, υπάρχει στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη νέα φόρμα υποβολής, η οποία είναι εμπλουτισμένη με τους ΚΑΔ δευτερογενούς δραστηριότητας, που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα καθάριστα έσοδα για το 2018, ώστε και αυτές οι επιχειρήσεις, ανάλογα με το αν ανήκουν στην κατηγορία που έκλεισαν με κρατική εντολή ή ως πληττόμενες, καθώς και οι εργαζόμενοι τους, να απολαύσουν των αντίστοιχων για κάθε κατηγορία ευεργετημάτων των μέτρων στήριξης. Επίσης, από σήμερα, το έντυπο εργοδοτών στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη έχει εμπλουτιστεί με τις ειδικές κατηγορίες ΚΑΔ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες SOP είναι SOP και επιχειρήσεων έκδοσης πρωτογενούς branded ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι γεγραμμένες Μητρώ Online Media. Από βήματο σήμερα, καλώ επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση με βάση τον κύριο ΚΑΔ της επιχείρησής τους, αλλά και με βάση τον ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας βάσει ακαθαρίστων εσόδων του 2018,
να εντάσσονται στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλουν συμπληρωματικά νέο έντυπο δήλωσης αναστολής συμβάσεων εργασίας, χωρίς να συμπληρώσουν εκ νέου τον πίνακα εργαζόμενων, ώστε να απολαύσουν και αυτοί και οι εργαζομενοί τους το μέτρο μείωσης του ενοικίου τους. Κεφάλαιο δεύτερο. Αποζημίωση για ελεύθερους επαγγελματίες, επιτιδευματίες αυτοαπασχολούμενους. Από 6 Τετάρτου, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτιδευματίες και οι απασχολούμενοι και οι εργοδότες τους μέχρι 5 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ, θα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο μέτρο στήριξη σε σχετικό έντυπο που θα βρίσκουν στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη μετά την εντός εβδομάδας έκδοση της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών. Επαναλαμβάνω ότι και για αυτούς ισχύει η ρήτρα μη απόλυσης και διατήρησης προσωπικού σε περίπτωση που απασχολούν εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Κεφάλαιο 3. Οικονομική ενίσχυση των 6 βασικών επιστημονικών κλάδων της χώρας μέσω ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης. Η κυβέρνηση εκτιμάει και το έχει αποδείξει διαχρονικά απεριόριστα την εθνική συμβολή του επιστημονικού κόσμου της χώρας. Γι' αυτό και στην περίοδο της κρίσης που διανύουμε θα στηρίξει με κάθε μέσο που διατίθεται τους 6 επιστημονικούς κλάδους, οικονομολόγους, λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, ανεξάρτητους επαγγελματίες ή με έμειστη εντολή ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές. Μέσα από πόρους του ΕΣΠΑ θα καταβληθεί σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους εκπαιδευτικό επίδομα αποζημίωση ύψους 600 ευρώ για το μήνα Απρίλιο. Το επαναλαμβάνω, για το μήνα Απρίλιο. Δια υλοποίησης ειδικού ανοιχτού προγράμματος τηλεκατάρτισης. Το ποσό των 600 ευρώ που αφορά αποκλειστικά τους επιστήμονες είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο και φυσικά απολύτως καθαρό, χωρίς παρακρατήσεις ή επιβαρύνσεις, και η πρώτη δόση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός Απριλίου και μετά τις 15 Απριλίου, ενώ τα υπόλοιπα 200 ευρώ θα καταβληθούν μέχρι τέλος Απριλίου. Το πρόγραμμα θα συντελεστεί με την πετυχημένη διαδικασία των βάουτσερ με απόλυτη διαφάνεια. Κεφάλαιο 4. Αποζημίωση Μαΐου για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Στην περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, τότε από τον μήνα Μάιο και για το επόμενο διάστημα, οι ειδικές κατηγορίες των 6 επιστημονικών κλάδων, οικονομολόγων, λογιστών, μηχανικών, δικηγόρων, ιατρών, εκπαιδευτικοί και ερευνητές θα ενταχθούν στο προστατευτικό καθεστώς που έχουν ενταχθεί και οι μισθωτοί εργαζόμενοι αλλά και οι λοιποί ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή θα λάβουν από το μήνα Μάιο και για το επόμενο διάστημα την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. Κεφάλαιο 5. Ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα εκδοθεί σήμερα, θα υπάρξει διάταξη που θα παρέχει μείωση 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων περιόδου απασχόλησης μηνός Φεβρουαρίου και Μαρτίου, σε όσους από τους παραπάνω θελήσουν να καταβάλουν στην προβλεπόμενη από τον νόμο ημερομηνία τους, έχουν τη δυνατότητα αυτής έκπτωσης. Ιδάλλως, θα μπορούν να τις καταβάλουν κανονικά από την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Ταυτόχρονα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΦΚΑ, με απόφαση που θα λάβει σήμερα, θα μετατοπίζει χρονικά την ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών, απαιτητών μέχρι 31 Τρίτου, στις 10 Απριλίου 2020, και έτσι θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές φορές 10 μέρες μετά. Κεφάλαιο 6. Δώρο του Πάσχα. Καταβολή του δώρου Πάσχα προς όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι διασφαλισμένη, όπως έχει ήδη διακηρύξει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όπως έχουμε ήδη πει, στις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες από την κρίση επιχειρήσεις βάσει του ΚΑΔ, θα δοθεί δυνατότητα καταβολής του δώρου του Πάσχα μέχρι το καλοκαίρι. Υπογραμμίζουμε ότι το δώρο Πάσχα που πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 έκτου από τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή ή ανήκουν στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις,
θα είναι μειωμένο κατά το μέρος που αυτό δεν είναι δεδουλευμένο, όπως θα αναφέρεται και στη σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο, με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, το τμήμα του δώρου του Πάσχα, που δεν θα καταβληθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες, θα καταβληθεί, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, στο ακέραιο από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε όλες τις άλλες επιχειρήσεις ισχύει η υποχρέωση καταβολής του στις προθεσμίες του ισχύοντος νόμου. Τελευταίο κεφάλαιο είναι η στήριξη των ανέργων και ηλεκτρονική έκδοση δελτίου ανεργίας και αίτηση επιδότησης. Άμεσα και συγκεκριμένα εντός Απριλίου ενεργοποιείται το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους ηλικίας 18-67 ετών σε ΟΤΑ και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όπως επίσης και όλα τα προγράμματα στήριξης των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, και συγκεκριμένα από το μήνα Μάιο θα ξεκινήσουν σταδιακά προγράμματα που θα αφορούν περίπου 100.000 ανέργους. Επίσης από σήμερα, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης του οργανισμού του ΟΑΕΔ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ταυτόχρονη μείωση του συγχρονισμού, για πρώτη φορά οι άνεργοι θα μπορούν ηλεκτρονικά να εγγράφονται στο Μητρώο, να αποκτούν δελτίο ανεργίας και να υποβάλουν αίτηση για την τακτική επιδότησή τους χωρίς φυσική παρουσία. Καλημέρα και από μένα.